εμφανίστηκε στη Βουλή ο κύριος Μητσοτάκης και δεν βρήκε να πει κουβέντα, έστω για τα μάτια του κόσμου, για το συντελούμενο έγκλημα στη Μέση Ανατολή, για τις επικίνδυνες και καταιγιστικές εξελίξεις που υπάρχουν και τον κίνδυνο γενίκευσης του πολέμου. Αλλά το αμίλητο νερό ήπιαν και οι εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων, και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης και άλλων. Κουβέντα για αυτά που συμβαίνουν στη γειτονιά μας, με κίνδυνο σημαντικό για την ευρύτερη περιοχή, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο, έστω και της αδιαφορίας, το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, που πέρασε σε νέα φάση στα επικίνδυνα δολοφονικά του σχέδια και στρατιωτικές του επιχειρήσεις, με την επιχείρηση Βέλη του Βορρά, εξαπέλυσαν χερσαία εισβολή στον Νότιο Λίβανο, συνεχίζοντας να δολοφονούν τους άμαχους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, Λιβανέζους πολίτες, επίθεση στην Ιεμένη και αλλού. Και αυτά τα τρομοκρατικά σχέδια του Ισραήλ τα στηρίζουν με κάθε τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και η ελληνική κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, αναμασώντας τους προκλητικούς ισχυρισμούς περί δικαιώματος στην αυτοάμυνα και ταυτόχρονα εξοπλίζοντας σαν αστακό το κράτος τρομοκράτη με στρατιωτικό υλικό, με εφόδια πολεμικά, αλλά και με μια παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων των Αμερικανών, των Γάλλων, των Βρετανών στην ευρύτερη περιοχή, τρομακτικών διαστάσεων που μπορεί να γενικεύσει αυτές τις συγκρούσεις. Και η χώρα μας βέβαια συμμετέχει ενεργά, στηρίζοντας το κράτος τρομοκράτη. Έχει εμπλοκή και με στρατιωτικό υλικό, με τις δύο φρεγάτες, η μία που πλέει ανοιχτά του Λιβάνου και η άλλη που πλέει στην Ερυθρά Θάλασσα, για να προστατεύσει τα συμφέροντα της ασφαλούς ναυσιπλοείας, όπως το ονομάζει, τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Και τη στιγμή που κλιμακώνονται οι επικίνδυνες εξελίξεις, πραγματοποιεί στη χώρα μας μια τεραστίων διαστάσεων πολυεθνική αμερικανονατοϊκή στρατιωτική άσκηση στην περιοχή της Ανδραβίδας, εμπλέκοντας και τις υπόλοιπες βάσεις του Αράξου, του Άκτιου, αλλά και της Καλαμάτας στα αεροδρόμια. Μια τεραστίων διαστάσεων στρατιωτική άσκηση, η Rheinstein Flank 24, όπου συμμετέχουν 13 κράτη της Λυκοσυμμαχίας με πάνω από 140 πολεμικά αεροσκάφη 4ης και 5ης γενιάς και πάνω από 1.500 άτομα. Αν αυτό δεν αποτελεί γενικευμένη πρόβα πολέμου που στείνεται στην ευρύτερη περιοχή, τι άλλο μπορεί να σημαίνει? Και ο λαός της περιοχής της Δυτικής Ελλάδας με κάθε τρόπο διατρανώνει την αντίθεσή του. Εργατικά κέντρα της περιοχής έκαναν εχθές κινητοποίηση έξω από τη στρατιωτική βάση της Ανδραβίδας, διεκδικώντας τα αυτονόητα. Δηλαδή, να μην διεξαχθεί η πρόβα αυτή πολέμου, η στρατιωτική άσκηση, να σταματήσει εδώ και τώρα η εμπλοκή των ελληνικών αεροπορικών βάσεων στα πλαίσια της άσκησης της Δυτικής Ελλάδας, αλλά και συνολικότερα η εμπλοκή της χώρας μας σε αυτές τις υπεριαλιστικές συγκρούσεις. Να απεμπλακεί άμεσα η Ελλάδα από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανένας αξιωματικός, στρατιώτης και ναύτης να μην είναι έξω από τα σύνορα σε νατοϊκές και ευρωενωσιακές αποστολές. Να επιστρέψουν όλες οι αποστολές των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων από το εξωτερικό. Να επιστρέψουν οι φρεγάτες. Να σταματήσει η αποστολή στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία, να κλείσουν οι αμερικανονατοϊκές βάσεις στη χώρα μας και βεβαίως να διατρανώνοντας τη θέλησή τους για ελευθεριά στην Παλαιστίνη και να αποκτήσει ο Παλαιστινιακός λαός ανεξάρτητο κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ.
Αυτά τα επικίνδυνα σχέδια μπορεί με την πάλη του λαού να τα αποτρέψει. Αλλά η συνολικότερη εμπλοκή της χώρας μας δεν παραμένει απλά και μόνο στο πεδίο το στρατιωτικό, αλλά και στις υποδομές. Με απίθμενο θράσος, ο Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Ταϊκούρας, επιβεβαίωσε στην πρόσφατη επιτροπή που έγινε για τα σχέδια του σιδηρόδρομου ότι πλέον αλλάζουν οι προσανατολισμοί. Και ποιοι είναι αυτοί οι προσανατολισμοί? Να εξυπηρετηθεί το νέο δόγμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την Ένωση των Τριών Θαλασσών, Βαλτικής, Μαύρης Θάλασσας και Αιγαίου, μέσα από την ανάπτυξη του σιδηρόδρομου από την Αλεξανδρούπολη, φτάνοντας μέχρι τη Βαλτική. Αυτό είναι η προτεραιότητα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο και θα μεταφέρονται το πολεμικό υλικό από την βάση της Αλεξανδρούπολης και στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά και στα παράλληλα με αυτό το σιδηροδρομικό άξονα θα γίνει και ο νέος ενεργειακός άξονας για να εφοδιάζονται με ενέργεια οι υπεριαλιστικοί στρατοί στην Βόρεια Ευρώπη, Βόρειο-Ανατολική Ευρώπη, στα πλαίσια της κλιμάκωσης αυτού του πολέμου. Και τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των σιδηρόδρομων και να μην θυμίσουμε Νέα Τέμπη, όλα αυτά παραπέμπονται στις καλένδες. Γιατί λέει, δεν έχουμε χρήματα να τα κάνουμε όλα μαζί. Ποιο προέχει? Η σύνδεση Καβάλας, Αλεξανδρούπολης και Θεσσαλονίκη σιδηροδρομική με τη Βόρεια Ευρώπη. Αυτό προέχει για να εξυπηρετηθούν τα σχέδια του υπεριαλιστικού άξονα της, του ευρωατλαντικού υπεριαλιστικού άξονα. Και εδώ ο Πρωθυπουργός δεν είπε καμία κουβέντα για τη νέα φωτιά, η οποία τρίτη μέρα τώρα κατακαίει την ορεινή Κορινθία. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να πει? Μόνο υποκριτικά έκφρασε τα συλληπιτήριά του για τους δύο νεκρούς εθελοντές. Γιατί τι θα μπορούσε να πει, όταν επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά και με αυτοψία επιτόπου που έκαναν η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ χθες το πρωί. Πήγαμε στις περιοχές όπου υπάρχουν οι φωτιές, μέχρι την Άνω Βρυσούλα που ήταν τώρα από τα δύο μέτωπα. Ποιο ήταν το κύριο χαρακτηριστικό? Κανένα σχέδιο πρόληψης. Κανένα απολύτως σχέδιο πρόληψης. Καμία ζώνη αντιπυρική. Και ταυτόχρονα η αποσπασματικότητα στην αντιμετώπιση από τα εναέρια μέσα της πυρκαγιάς. Πετάγανε χωρίς σχέδιο, χωρίς προγραμματισμό. Κάποιες ώρες πετάγανε, κάποιες ώρες δεν πετάγανε. Με αποτέλεσμα να αναζωπυρώνεται η πυρκαγιά. Για να φτάσουμε στο σημείο, χθες το βράδυ, να επεκταθεί τόσο πολύ η πυρκαγιά, τόσο ώστε να κλείσουν τα δύο ρεύματα για πολλές ώρες της νέας εθνικής οδού Πατρών Αθηνών. Εξαιτίας της πυρκαγιάς. Και σήμερα η ίδια κατάσταση συνεχίζεται. Που εκτός από τους δύο νεκρούς, τους τραυματίες, έχουμε και τεράστιες επιπτώσεις και σε κατοικίες και σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και βεβαίως στα καμένα δάση. Επί της ουσίας, λοιπόν, τι επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά? Ότι τα λαϊκά στρώματα της χώρας μας παραμένουν ανοχήρωτα, ανυπεράσπιστα απέναντι στα φυσικά φαινόμενα, στις φλόγες, στις πλημμύρες, στους σεισμούς, λόγω της επικίνδυνης επιλεκτικής ανικανότητας του αστικού κράτους, όπου δεν μπορεί να δεν θέλει να προστατέψει την ανθρώπινη ζωή και ταυτόχρονα στηρίζει τις πολεμικές συγκρούσεις στην περιοχή και την επίθεση απέναντι στα δικαιώματα συνολικά του ελληνικού λαού. Και σε τι αναφέρθηκε μόνο ο κύριος Πρωθυπουργός? Στο σημερινό νομοσχέδιο για το κτηματολόγιο και στην αξία, λέει, της νέας τεχνολογίας στην αναπτυξιακή διαδικασία. Όμως αυτό το νομοσχέδιο είναι προαπαιτούμενο του μνημόνιου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και μάλιστα για αυτό το προαπαιτούμενο οι εκπρόσωποι και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και με ιδιαίτερη θέρμη της Νέας Αριστεράς εξέφρασαν την αγωνία τους να μην χαθεί το χρονοδιάγραμμα. Να γίνει γρήγορα, λέει το κτηματολόγιο. Αδιαφορώντας για τις
για αυτά τα οποία υπόθηκαν στην Επιτροπή από τους εκπροσώπους φορέων, όταν βγήκε ο πρόεδρος των εργαζόμενων στο κτηματολόγιο και είπε ότι οι εργαζόμενοι είναι πάρα πολύ λίγοι. Είναι ορολογιακή βόμβα. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις συνθήκες και να αντιμετωπίσουμε συνολικά την υπόθεση, την πρόκληση κτηματολόγιο. Γιατί δεν έχουμε προσωπικό. Και τι κάνετε? Διαπιστευμένοι δέτε μηχανικοί, ιδιώτες, οι οποίοι θα επιλύουν τα ζητήματα. Εδώ θα υπάρχει όχι σύγκρουση συμφερόντων, το ανέφερε εκπρόσωπος φορέα στην Επιτροπή, ότι θα υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Θα ασκηθούν τεράστιες πιέσεις από μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα στους διαπιστευμένους μηχανικούς για να κάνουν τα στραβά μάτια σε εγκληματικές πράξεις σε βάρος του περιβάλλοντος, των δασών, της δημόσιας περιουσίας, αλλά και της μικροϊδιοκτησίας. Με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί η γη σε όλο και λιγότερα χέρια, να αλλάξει χρήση, να εξυπηρετηθούν τα επιχειρηματικά σχέδια, τα επενδυτικά συμφέροντα. Να λοιπόν πώς αξιοποιείται τα σύγχρονα αλλά και χρήσιμα εργαλεία της νέας τεχνολογίας, το κτηματολόγιο που είναι και ένα χρήσιμο εργαλείο για να εξυπηρετήσετε όχι τις λαϊκές ανάγκες, αλλά για να εξυπηρετήσετε τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Και αυτό θα εξελιχθεί στην πορεία του πράγματος, όπως έχουν γίνει και με όλα τα υπόλοιπα. Και μάλιστα με ιδιαίτερο πολιτικό θράσος, ο κύριος Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία, λέει, της ανάπτυξης. Ανάπτυξη για ποιον? Ποιον εξυπηρετεί αυτή η ανάπτυξη? Τις λαϊκές ανάγκες, τα δικαιώματα των εργαζόμενων και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων ή τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων? Και μάλιστα έχει το πολιτικό θράσος και τα λέει σήμερα, μία μόλις μέρα μετά το Υπουργικό Συμβούλιο που εγκρίθηκε το νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής, λέει, στρατηγικής μέχρι το 2028. Και η αποκάλυψη του χαρακτήρα αυτού του δημοσιονομικού προγράμματος το δίνει ένα και μόνο στοιχείο. Το υπερπλεώνασμα των ματωμένων πρωτογενών πλεονασμάτων, το οποίο θα είναι 2,4 για τα χρόνια από το 24 μέχρι το 28, με εξαίρεση το 25 που θα είναι 2,5. Τι σημαίνει αυτό επί της ουσίας? Ότι πάνω από 30 δισεκατομμύρια την πενταετία την οποία θα διαβούμε, από το 24 έως το 28, θα κατευθυνθούν για την εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους. Πάνω από 30 δις. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα 30 δις? Ο λαός μέσα από τη φορολογία, τα λαϊκά στρώματα, για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των δανειστών. Άρα λοιπόν τι επιβεβαιώνεται? Ότι χρήματα υπάρχουν. Τα παίρνουμε από το λαό για να εξυπηρετήσουμε τους επιχειρηματικούς ομίλους, τις ανάγκες του υπεριαλιστικού κράτους, του αστικού κράτους, για να κάνει ασκήσεις νατοικές και νατοικούς εξοπλισμούς. Χρήματα υπάρχουν για την άσκηση την πολυεθνική, αλλά για γιατρούς στην Ηλία δεν υπάρχουν. Και βεβαίως τους δανειστές. Αυτή είναι η καπιταλιστική σας ανάπτυξη την οποία υπεστηρίζετε. Αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίνει, και μάλιστα με τον κόφτη, ότι από αυτό το υπερπλεώνασμα των πάνω από 30 δισεκατομμυρίων η κυβέρνηση δεν μπορεί να βάλει χέρι σε αυτά τα λεφτά και να χρηματοδοτήσει κοινωνικές δαπάνες, γιατί είναι δεσμευμένα για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Κοινωνικές δαπάνες στις καλένδες από αυτό το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάκαμψης, και χρήματα για τους επιχειρηματικούς ομίλους, για τη μετατροπή της οικονομίας σε πολεμική οικονομία, τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και την εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε πολύ καθαρά ότι πρέπει ο λαός να συγκρουστεί με αυτή την πολιτική που εξυπηρετεί σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με τις στρατηγικές επιλογές συμφωνούν και τα άλλα κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, αλλά και λοιπές άλλες δυνάμεις. Δεν την αφισβητούν, γιατί είναι μια πολιτική η οποία θα επιδεινώνει όλο και περισσότερο τη θέση των πλατείων λαϊκών στρωμάτων. Η αξιοποίηση από μεριάς του κεφαλαίου της νέας τεχνολογίας θα δημιουργήσει ακόμη ισχυρότερες συνθήκες
ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Θα διευρύνει ακόμη περισσότερο την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης και ταυτόχρονα θα ανοίξει ακόμα και περισσότερο την ψαλίδα των κοινωνικών ανισοτήτων στη χώρα μας, σε πανευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί τα επιτεύγματα της νέας τεχνολογίας τα αξιοποιούν οι κεφαλαιοκράτες με σκοπό την μεγένθηση του κέρδους, θυσιάζοντας στο όνομα αυτό τα δικαιώματα των εργαζόμενων και τις ανάγκες του λαού. Το ΚΚΕ δεν είναι τεχνοφοβικό κόμμα, κύριε Υπουργέ. Εμείς λέμε ποιος κρατάει τα αποτελέσματα της τεχνολογίας στα χέρια του. Πρέπει η εργατική τάξη να πάρει αυτά τα αποτελέσματα στα χέρια της. Και τα χελιδόνια του σοσιαλισμού, που η επικαιρότητα του και η αναγκαιότητα του είναι σήμερα, αυτά τα επιτεύγματα της ανθρώπινης δραστηριότητας, της συνολικής εργασίας, η οποία έχει προηγηθεί για να αναπτυχθούν αυτή η τεχνολογία, θα τα αξιοποιήσει για την ικανοποίηση των αναγκών του λαού, για την απελευθέρωση από τη σκλαβιά της εργατικής τάξης, για να μπορεί να έχει ελεύθερο χρόνο, να αναπτύξει την ανθρώπινη της προσωπικότητα, πολύπλευρα, και όχι να γίνεται δαμόκλειο σπάθη στις ανάγκες και στα δικαιώματα της εργατικής τάξης και του λαού. Με βάση αυτή την πολιτική το ΚΚΕ θα πολεμήσει την κυβερνητική πολιτική και θα καλέσει το λαό να ενισχύσει ακόμη πιο αποφασιστικά το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, το ρεύμα απειθαρχίας και συνολικότερης ρήξης και ανατροπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.